Ονομάζομαι Θανάσης Ιβάνοφ. Είμαι από τη Βουλγαρία. Γεννήθηκα 5 Έκτου του 91. Ήρθα από τα 7 μου εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή είμαι 27 χρονών. Τα κλείνω τώρα τον Ιούνιο. Μεγάλωσα σε μια χριστιανική οικογένεια. Με και δυσκολίες και οικονομικές. Τα πηγαίναμε και καλά οικονομικά. Τα πηγαίναμε με ανεβοκατεβάσματα, θα έλεγα. Πίστεψα από πάρα πολύ μικρός, θα έλεγα. Η μάνα μου ήταν πιστή. Αυτή πίστεψε πρώτα. Και ενώ θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουνα 5-6 χρονών, 7, θα σας γελάσω. Η μάνα μου κάθε βράδυ όταν με έβαζε να κοιμηθώ, μου έδειχνε ένα περιοδικό που... Δεν ήταν περιοδικό, ήταν σαν περιοδικό που είχε τον Ιησού Χριστό και έλεγε τη ζωή του, πώς γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε, πώς τον εσταυρώσανε. Και από αυτό το βιβλιαράκι, μάλιστα, παιδικό βιβλιαράκι ήταν, άμα δεν κάνω, ναι, παιδικό βιβλιαράκι, από αυτό το βιβλιαράκι πίστεψα εγώ. Από αυτό το βιβλιαράκι πίστεψα και σιγά σιγά μεγάλωνα. Πηγαίναμε στην εκκλησία της Μονεβάσιας. Ήταν τότε υπεύθυνος ο αδερφός, ο Γιάννης ο Ντερζιώτης, δεν ξέρω αν τον ξέρετε, και ο πατέρας του, ο Παναγιώτης. Αυτοί τώρα λείπουνε, τέλος πάντων είναι στην Αυστραλία. Και εγώ πραγματικά ζητούσα το Θεό με όλη μου την καρδιά. Με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη διάνοια και με όλο μου το είναι. Όταν ήμουν πιο μικρός, ας πούμε 12, 13, εκεί. Τον ζητούσα το Θεό πάρα πολύ, θυμάμαι. Πάρα πολύ. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Διάβαζα κάθε μέρα την Καινή Διαθήκη. Και αυτό μου έδινε δύναμη, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Με τη μάνα μου αυτό. Διαβάζαμε μαζί, δηλαδή. Αυτή με έβαζε και διαβάζαμε μαζί. Ώσπου λέω μια φορά, Κύριε Θεέ μου, θέλω να με βαπτίσεις με Πνεύμα Άγιο. Προσευχόμουν με δάκρυα και με εκτιρισμούς, προσευχόμουν γιατί ήμουν και πιο μικρός και δεν υπήρχαν και ντροπές και αυτό. Και προσευχόμουν. Αλλά δεν. Και θυμάμαι σε μια προσευχή, ο αδερφός ο Ράμος ο Νικήτας, από τη Ριζούπολη. Από το Εγάλιο, ναι, συγγνώμη. Είχε έρθει σε ένα χωριό του Πελοποννήσου εκεί πέρα. Ένα χωριό, Αγγελώνα, έτσι λέγεται, Αγγελώνα, αυτό το χωριό. Και έτσι όπως προσευχόμασταν, χτυπάει μία πέτρα τη σκεπή και τα αμέσως, δηλαδή βαπτίζομαι εγώ με Πνεύμα Άγιο. Άρχισε να μπερδεύεται η γλώσσα μου και βαπτίστηκα με Πνεύμα Άγιο και προσευχόμασταν. Κύλησε πάρα πολύ ωραία η βραδιά, με προσευχές, με αυτό. Μετά βαπτίστηκα και στο νερό. Μετά τα χρόνια περνάγανε σιγά. Και όσο περνάγανε τα χρόνια, έβλεπα κι εγώ πήγα 17, πήγα 18, από τα 16 και ύστερα, από τα 16 στα 17, όταν μπήκα στην εφηβεία για τα καλά, άρχισε να με ελκύει ο κόσμος, όπως όλα τα παιδιά, φαντάζομαι, στην ηλικία μου τότε. Με ελκύουσαν τα αυτοκίνητα, είχα πολύ μεγάλο κόλλημα με τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από πολύ μικρός. Από πιτσιρικά, θυμάμαι τον εαυτό μου. Ήμουνα στο αυτοκίνητο, ερχόταν άλλο αυτοκίνητο και όταν ερχόταν ήξερα τι μάρκα είναι. Περιοδικά αυτό, με αυτοκίνητα, πολύ αγάπη για τα αυτοκίνητα, πάρα πολύ αγάπη. Θα σας πω γιατί το λέω αυτό, γιατί έχει να κάνει με ένα περιστατικό τώρα που έχει να κάνει πρόσφατα με τη ζωή μου. Τέλος πάντων, μεγάλωνα έπιασα δουλειά σε ένα εστιατόριο, δεν ήταν εστιατόριο, ήταν καφέ μπαρ ρέστορανθ. Έπιασα σε ένα καφέ μπαρ ρέστορανθ ως βοηθός σερβιτόρου. Μετά από βοηθός σερβιτόρου έγινα σερβιτόρος. Μετά από σερβιτόρος έγινα μπάρμαν. Όχι, ψέματα. Βοηθός μπάρμαν και από βοηθός μπάρμαν έγινα μπάρμαν. Καλός. Έγινα καλός μπάρμαν γιατί δούλευα με τον... Δεν θέλω να πω όνομα. Ήταν τότε και είναι σε 60 χώρες ο καλύτερος αυτός. Τέλος πάντων, μεγάλωνα αυτό και αυτό που ήμουν περιζήτητος, famous που λέμε, αυτό μου έδινε το ψώνιο, δηλαδή, ότι σαν να είμαι κάποιος, σαν
σαν κάτι να μετρούσα. Και πραγματικά ήμουν πολύ περιζήτητος. Ήμουν πολύ περιζήτητος. Δηλαδή, δούλευα σε μεγάλα τέτοια κέντρα, τέλος πάντων. Και είχα ξεφύγει από το Θεό, δηλαδή. Μια δόση είχα ξεφύγει από το Θεό. Είχα σχέση με... Θυμάμαι, είχα μια σχέση από εδώ πέρα από την Αθήνα. Το 2014 είχα αφήσει τη μάνα μου, την οικογένειά μου. Το 15 ήταν. Το 15 τους είχα αφήσει και είχα έρθει εδώ πέρα για αυτή την κοπέλα. Αλλά αυτή η κοπέλα ήταν χωρισμένη. Ήταν χωρισμένη. Είχε παντρευτεί για ένα μήνα και χώρισε. Παίρνει τηλέφωνο ο αδερφός ο Νικήτας, τη μάνα μου, τι κάνει ο Θανάσης. Καλά είναι ο Θανάσης, πήγε στην Αθήνα, λέει, μια κοπελιά, χωρίς να της πει η μάνα μου ότι αυτή η κοπέλα είναι χωρισμένη και αυτό και τόνα και τ' άλλο. Με παίρνει τηλέφωνο ο αδερφός ο Νικήτας. Εγώ τότε έμενα κοντά στη Βάρη, Βάρκιζα. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, Θανασάκη, μου λέει, θέλω να σου πω κάτι. Του λέω, έλα αδερφέ μου, τι γίνεται, του λέω, καλά είσαι. Μου λέει, έλα, μου λέει, να πιούμε ένα καφέ. Εντάξει, του λέω, αδερφέ. Και πραγματικά ήρθε ο αδερφός, με πήρε, πήγαμε σε μια πλατεία εκεί πέρα, δεν θυμάμαι. Πήγαμε εκεί πέρα, μου λέει, αυτή η κοπέλα δεν είναι για σένα. Και πραγματικά, μου λέει, εάν μου λέει, θέλεις να καταστρέψεις τη ζωή σου και τη ζωή της, να υπογράψεις το συμβόλαιό σου για την κόλαση, κάντο. Τότε ήμουνα και 22, 23. Σκέφτηκα, πω, λέω, τι με βάζεις, λέω, δεν μπορώ αυτό το πράγμα γιατί την αγαπούσα, νόμιζα ότι την αγαπούσα. Αλλά τέλος πάντων, της λέω, Μαρία, της λέω το και το, δεν γίνεται, εγώ έχω διαλέξει το Θεό, δεν γίνεται. Οι δρόμοι μας χωρίζουν εδώ πέρα. Μα μου λέει, αυτή θα σε ακολουθήσω και θα αλλάξω την πίστη μου και αυτό, θα κάνουμε οικογένεια, παντρευτούμε και δεν το ήξερα εγώ ένα μήνα. Μήνας ξεμήνας, θα γυρίσει τον άντρα στο τέλος. Αυτά δεν υπάρχουν στο Θεό. Και πραγματικά δηλαδή, έκανε χάρη ο Θεός και με ελευθέρωσε από αυτή την κοπέλα. Με έπαιρνε τηλέφωνο αυτή και με έπαιρνε μάλιστα κάποιοι αδερφοί, αλλά αδερφοί αποστάτες, κοσμικοί δηλαδή. Οι γυναίκες βάφονται, ο ποιμένας μάλιστα είναι, ο ποιμένας, ο Θεός να τον κάνει. Είναι χωρισμένος νομίζω, άμα δεν κάνω χωρισμένος, δύο ξόγαμα, κάτι τέτοιο. Και με έπαιρνε ο Θεός, ζούμε την ευμελία της χάριτος και ο Θεός είναι αγάπη και τόνα και τ' άλλο. Τα ξέρετε, όχι, τους λέω. Εγώ θα επιστρέψω στο Θεό. Και πραγματικά τότε ήταν μια εποχή που ψιλοεπέστρεψα στο Θεό, να σας πω την αλήθεια. Το 15. Μετά το 15 προς το 16 γνωρίζω μια κοπέλα την οποία την ήξερα λόγω του ταξίδια του πατέρα μου. Δηλαδή, ταξίδευε ο πατέρας μου έτσι, Βουλγαρία και έτσι, και την ήξερα κι εγώ. Δηλαδή, σταματάγαμε στο χωριό, είχαμε σταματήσει μια φορά στο χωριό των Καμένων Βούρλων, στον Άγιο Κωνσταντίνο συγκεκριμένα, και τη γνώριζα και μιλάγαμε το ένα τ' άλλο. Και την ερωτεύτηκα πάρα πολύ, γιατί αυτή η κοπέλα με αγαπάει πραγματικά. Είναι κοπέλα κοσμικιά, έξω από τον κόσμο, έξω από τον Χριστό, αλλά κάποια πράγματα τα δέχεται και προσεύχομαι στο Θεό να πιστέψει. Τι γίνεται όμως με αυτή την κοπέλα? Εγώ της λέω δηλαδή, εγώ της λέω είμαι παιδί του Θεού, δεν γίνεται αν παντρευτούμε. Δεν γίνεται αν παντρευτούμε τα παιδιά που θα έχουμε να τα βαπτίσουμε από μωρά. Μου λέει, ναι, μου λέει, συμφωνώ και εγώ, μου λέει. Καλό, μου λέει, είναι το παιδί να τέτοιο, όταν μεγαλώσει και μετά να βαπτιστεί. Εντάξει, λέω, έχεις δίκιο. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι κοπέλα από τον κόσμο. Την πρώτη φορά, μάλιστα, να σας πω, πριν από 1,5-2 μήνες, επειδή, όπως ξέρουμε όλοι, τα πράγματα στην Ελλάδα είναι λιγάκι δύσκολα, έτσι. Τα πράγματα στην Ελλάδα είναι λιγάκι δύσκολα. Και, πριν σας το πω αυτό, εγώ τη βαρέθηκα, δηλαδή, αυτή τη δουλειά, να δουλεύω νύχτα στα μπαρ, στα ποτά και στα τέτοια. Λέω, Κύριε Θεέ μου, εάν μου δώσεις εσύ το δίπλωμα της Νταλίκας,
Εγώ θα σταματήσω. Εγώ τη ζωή μου θα σου την αφιερώσω ολοκληρωτικά. Και τη ζωή μου και το ίνι μου και όλο. Και πραγματικά έκανε χάρη ο Θεός, αδέρφια μου. Μου έδωσε το δίπλωμα της Νταλίκας. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα το θέλημα του Θεού να δουλέψω Νταλίκα, γιατί χριστιανός τώρα και να δουλέψει Νταλίκα. Δεν ξέρω αν είναι το θέλημα του Θεού, γιατί έχουμε και ένα έργο με τον αδερφό το Κοκκινόπουλο κάτω. Βγαίνουμε στον Ευαγγελισμό, μοιράζουμε Ευαγγέλια. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το έργο. Και να φτάσουμε τώρα στην πρώτη φορά που ήταν να πάω στη Γερμανία. Όλοι ξέρουμε ότι τα πράγματα εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν κυλάνε και όπως θα έπρεπε. Λέω, μάνα της λέω, φεύγω για Γερμανία. Μα παιδί μου, τι κάνεις, μου λέει αυτό, πώς, και δεν πιστεύεις στο Θεό και δεν τον εμπιστεύεσαι και... Της λέω, μάνα, είμαι τόσο χρονών, πρέπει να φτιάξω κι εγώ τη ζωή μου. Η κοπέλα αυτή είναι στη Γερμανία με τους δικούς της, ο πατέρας μου έχει σταθεί πάρα πολύ, με έχει περισσότερο από παιδί τους, γιατί πέρσι ζούσα, είχα φύγει πάλι για αυτήν, δεν πρέπει να σου το πω, είχα φύγει πάλι για αυτήν, είχα αφήσει πάλι την οικογένειά μου και ζούσα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Βέβαια δεν ζούσαμε μαζί, εγώ νίκιαζα και αυτοί είχαν ξεχωριστό σπίτι, αλλά εντάξει, έτρωγα στο σπίτι τους και δουλεύαμε με τον πατέρα τις αγροτικές δουλειές, δούλευα σε μια καφετέρια το βράδυ. Και μου είχε σταθεί, ήξερα δηλαδή που είναι τα λεφτά μέσα, ήξερα που είναι 5-6 χιλιάρικα δηλαδή μέσα, ανά πάσα στιγμή δηλαδή μπορούσα να πάω να τα βουτήξω που λέει ο λόγος. Αλλά ο πατέρας της είναι ψυχή. Γιατί το λέω αυτό. Κάθεται, κάθε φορά που θα σηκωθεί να φάει, θα ευχαριστήσει το Θεό. Πάντα. Δηλαδή είναι ψυχή αυτός ο άνθρωπος. Και με το που με είδε μου λέει, εσύ μου λέει, είσαι παιδί του Θεού. Του λέω, μπα, του λέω, γιατί το λες αυτό. Μου λέει, φαίνεται ο άνθρωπος, μου λέει. Και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος μου έχει σταθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου έχει σταθεί στη ζωή μου. Μου έχει σταθεί, θα μπορούσα να πω, περισσότερο και από τον πατέρα μου. Όπως έχω τον πατέρα μου, έχω και αυτόν τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, θα σας πω τώρα για τη δεύτερη φορά. Φύγανε αυτοί, τέλος πάντων, αυτή η οικογένεια, η κοπέλα μου και η οικογένειά της, φύγανε στη Γερμανία για ένα καλύτερο αύριο. Και πραγματικά το βρήκανε το καλύτερο αύριο στη Γερμανία. Έχουν πάρει ένα καλό σπίτι, αυτό. Με έπαιρνε μάλιστα και ο πατέρας της. Έλα, μου λέει, πότε θα έρθεις, θα σου πάρω αυτοκίνητο, θα γράψω σπίτι στο όνομά σου. Του λέω, όχι, του λέω, δεν τα θέλω εγώ αυτά. Δεν είναι για μένα αυτά. Εγώ θέλω με τη δικιά μου δύναμη και με το δικό μου αυτό. Έχουμε και ένα εγώ. Και τώρα τη δεύτερη φορά έγινε πριν από 10 μέρες. Δεν ξέρω, γιατί αδέρφια εργάζεται και ο άλλος. Δεν εργάζεται μόνο ο Θεός. Θύμωσα εγώ με κάποια πράγματα που γίνονται στο σπίτι μου πάρα πολλά χρόνια. Και λέω, μάνα της, λέω, αυτή τη στιγμή το εννοώ, τέλος. Μέχρι εδώ είμαστε. Ό,τι έγινε, έγινε, τέλος. Μέχρι εδώ είμαστε. Είμαι 27 χρονών, πάω να φτιάξω τη ζωή μου. Αυτό, και στην ουσία δηλαδή, και πού το κακό δηλαδή, άμα το πάμε ανθρωπίνως, και πού το κακό δηλαδή, ούτε πάω να αμαρτήσω, ούτε πάω να τέτοιο, πάω να φτιάξω τη ζωή μου, να ανοίξω το σπίτι μου, να φτιάξω την οικογένειά μου. Αυτό, και πού το κακό. Ναι, όλα αυτά, αλλά εν κυρίω όμως. Αυτό μου το αποκάλυψε ο Θεός. Παίρνω τηλέφωνο μετά τον αδερφό τον Νίκο τον Κοκκινόπουλο, του λέω, αδερφέ Νίκο, του λέω, εγώ φεύγω στη Γερμανία. Μου λέει, αδερφέ, μου λέει, εγώ δεν θα σε πιέσω. Κάνε αυτό που νομίζεις εσύ καλύτερο για τη ζωή σου. Εντάξει, αδερφέ μου, πραγματικά, τώρα την προηγούμενη Δευτέρα, μπαίνω στο λεωφορείο, έρχομαι Αθήνα. Είναι το λεωφορείο μου 7 η ώρα για να πάω πρώτα Βουλγαρία, γιατί δεν υπάρχουν λεωφορεία από Ελλάδα. Υπάρχει ένα από τη Θεσσαλονίκη, αλλά πολύ, πολύ ταλαιπωρία. Τέλος πάντων, είχα και στη Βουλγαρία συγγενείς. Λέω, θα το πάρω από τη Βουλγαρία. Είναι το λεωφορείο μου 7 η ώρα. Το παίρνω. Και άμα σας πω, αδέρφια μου, ότι καθόμουν μέσα στη θέση και ίδρωνα, μιλάμε, ένα κόμπος εδώ πέρα, να μην μπορώ να κάτσω. Να μην μπορώ να αναπνέψω, να μην μπορώ να κάτσω, να ιδρώνω και να κλαίω.
να υδρώνω και να κλαίω. Δηλαδή τα δάκρυα τρέχανε ποτάμι και αισθανόμουν ότι από το κεφάλι μου έτρεχε σαν να έβγαινε καπνός. Σαν να έβγαινε καπνός από το κεφάλι μου και το πρόσωπό μου νάκηγε. Και το πρόσωπό μου νάκηγε. Παίρνω τηλέφωνο τη μάνα μου. Όχι ψέματα, με πήρε αυτή. Έλα, μου λέει, τι κάνεις, καλά είσαι, της λέω, μάνα, της λέω, δεν είμαι σίγουρος. Μου λέει, δεν έπρεπε να βιαστείς, αγόρι μου. Τώρα μου λέει, τι θα πεις, μου λέει, στον άλλον, μου λέει, το πατέρα της κοπελιάς αυτής. Τι θα της πεις, είναι καλός. Γιατί το ξέρει και η μάνα μου, έχει έρθει να με δει, βέβαια, πέρσι στη Λαμία που ήμουν, στον Άγιο Κωνσταντίνο συγκεκριμένα. Και είναι πραγματικά πολύ καλός άνθρωπος. Από τον κόσμο μένα, αλλά καλός άνθρωπος. Με ένα καλό χαρακτήρα, καλό φρόνημο. Έχει διδάξει τα παιδιά του με ωραία νουθεσία, δηλαδή όχι σαν δηλαδή, άλλα παιδιά από τον κόσμο. Έχει δηλαδή παιδιά, δηλαδή πάρα πολύ καλά παιδιά. Δηλαδή. Θα μπορούσα να πω και χριστιανικά παιδιά. Θα μπορούσα να τολμήσω, με τη χάρη του Θεού. Και τη δεύτερη φορά που σας είπα, λιγάκι έξω από τη Λαμία, σε ένα μέρος που Νέα Ρούμελη, νομίζω, Νέα Ρούμελη που σταματάνε τα λεωφορεία. Πάω, πιάνω τον οδηγό, του λέω, οδηγέ, του λέω, σταμάτα, του λέω, εδώ είμαστε. Μου λέει, κάτσε, μου λέει, δεν θα έρθεις. Του λέω, όχι. Του λέω, γυρίζω πίσω. Μου λέει, καλά παιδί μου, ό,τι νομίζεις εσύ. Και παίρνω τη βαλίτσα μου, πηδάω απέναντι την εθνική, από την εθνική και μετά περπατάω πάλι απέναντι, δηλαδή ξαναπηδάω πάλι την επόμενη εθνική και περιμένω το λεωφορείο. Πάω πρώτα σε ένα λεωφορείο κτέλα από τη Θεσσαλονίκη, δεν με πήρε. Πω, λέω, κύριε, δεν μου κάνε να με πάρει. Σε παρακαλώ, κάνε να με πάρει. Και μετά από λίγο, ένας Αλβανός οδηγός μέσα εκεί πέρα μου λέει, πας, μου λέει, Αθήνα. Ναι, του λέω, πάω Αθήνα. Και πραγματικά ο Θεός άκουσε τις προσευχές μου και άκουσε τις προσευχές μου. Την άλλη μέρα με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός ο Νικόλας, ο Κοτσόνης που όλοι ξέρουμε. Πήγα, κοιμήθηκα σπίτι του, προσευχηθήκαμε, μελετήσαμε το Λόγο του Θεού και μου έδωσε να καταλάβω, δηλαδή μέσα από τον αδερφό τον Νικόλα, ότι ο Θεός με θέλει εδώ πέρα, ότι ο Θεός έχει έργο εδώ πέρα. Δηλαδή, συγγνώμη αδερφή, να σας πω, πέθανε ο Θεός. Ο Θεός ζει. Σε τι Θεό πιστεύουμε? Έτσι δεν είναι? Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να πρώτα να εμπιστευτώ, να εμπιστευτούμε, να εμπιστευτώ πρώτα εγώ τη ζωή μου απόλυτα, με εμπιστοσύνη, τυφλή εμπιστοσύνη, στα χέρια του Θεού και μετά ο Θεός θα ενεργήσει, θα κάνει μεγαλεία και τεράστια. Θα μπορούσα να διαβάσω ένα... Είναι Πέτρου Β, κεφάλαιο Γ και εδάφιο 8. Εν δε τούτο, ας μη σας λανθάνε αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δε βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσή του αυτού. Ως τίνες λογίζονται τούτο βραδύ της, αλλά μακροθυμεί εις ημάς. Αδέρφια μου αγαπητά, ο Θεός έκανε πολύ μεγάλη χάρη με μένα. Πραγματικά δηλαδή, αυτό το εδάφιο με σημάδεψε πάρα πολύ. Δεν βραδύνει ο Θεός την υπόσχεσή Του. Αρκεί εγώ να Τον εμπιστευτώ. Και αρκεί να Τον εμπιστευτούμε όλοι μας. Τη ζωή μας στα χέρια Του. Γιατί ο Θεός θέλει το καλύτερο για μας. Για μένα, για σας, για όλους μας εδώ μέσα. Και είμαι σίγουρος ότι ο Θεός θα κάνει μεγαλεία και τεράστια. Εάν εμείς μείνουμε. Εάν εμείς μείνουμε θα τα δούμε. Αμήν αδέρφια, αυτό θα ήθελα να σας πω.
Έχετε τα χαιρετίσματα από την Εκκλησία της Μονεβάσιας και όσο μπορείτε να μας βάζετε κι εσείς στην προσευχή μας. Να μας ενδυναμώσει με ψυχές, με καρπό. Εμείς προσπαθούμε βέβαια με τον αδερφό τον Νίκο, αλλά προσεύχεστε κι εσείς. Αμήν.